καλημέρα σε όλους. Θέλουμε να εκφράσουμε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας την συμπαράστασή μας και την πλήρη υποστήριξη στα αιτήματα που βάζετε σαν εργαζόμενοι και που αφορούν την ιδιωτικοποίηση του ηλεκτροφωτισμού. Θα ήθελα να σας πω, χαιρετίζοντας πραγματικά αυτή τη συμμετοχή, ότι έχουμε σκληρούς αγώνες μπροστά μας. Και αν δεν τους κάνουμε, θα γυρίσουμε στο 1900 με αυτά τα εκτρώματα που περνάει η κυβέρνηση και που είναι και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταζόμαστε ότι έχετε καταλάβει τι γίνεται. Θέλουν σκλάβους, όχι εργαζόμενους. Θέλουν φθηνό κρέας, ούτως ώστε να αυξάνουν τα κέρδη τους. Η απόφαση λοιπόν δεν είναι θέμα βούρου. Αν και έχει μεγάλη ιστορία ο κύριος και πρέπει να του τα πούμε όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον βρώμικο τρόπο απέναντι στους εργαζόμενους με τα καλτσόν. Ο Βούρος ήταν από τους πρωταθλητές των μνημονίων όταν ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο Βούρος ήταν από τους πρωταθλητές των επιθέσεων στο εργατικό κίνημα όταν ξεσηκώθηκε τότε ο κόσμος με απεργίες, με κινητοποιήσεις για να σταματήσει τα μνημόνια. Αυτός είναι. Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί και ο λαός συνολικά και για τις επόμενες εκλογές. Είναι θέμα μόνο Βούρου? Όχι βέβαια. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε όλοι. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας. Το βλέπετε και από την ίδια στη ζωή. Είναι η γενικότερη πολιτική κατεύθυνση. Είναι η κατεύθυνση που υπήρχε από όλες τις κυβερνήσεις παλιότερα και που επισημοποιήθηκε και με τα μνημόνια. Όλα στους ιδιώτες. Αυτή είναι η ουσία. Και όχι όλα, εκεί που έχει γρήγορο και εύκολο κέρδος. Αυτό είναι και στα τρία μνημόνια, και στο πρώτο ΠΑΣΟΚ, και στο δεύτερο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, και στο τρίτο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί, την ΚΚΕ. Τα έχουν συμφωνήσει. Και όταν βγαίνουν στο βήμα, δεν θέλουμε κανένα να τον κατηγορήσουμε άδικα, θα πρέπει να θυμάστε ποιοι έχουν φέρει τον κόσμο εδώ και ποιοι δίνουν αέρα στα πανιά αυτών που θέλουν να ιδιωτικοποιούν, και εδώ πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν θέλω να πω το τερπνόν μετά το ωφελή μου και ονοών νοήτω. Όταν καταθέτει το ηλεκτρολόγιο, το σωματείο δηλαδή, πρόταση με 1.090.000 και αυτοί το δίνουν στους ιδιώτες με 3.700 εκατομμύρια, αυτό μυρίζει και μυρίζει πολιτικά. Είναι καθαρό δηλαδή, οι υπάλληλοι των ιδιωτών και όχι των ιδιωτών των απλών. Υπάλληλοι των εργολάβων, των επιχειρηματιών, των μεγάλων, αυτή την πολιτική εφαρμόζουν. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα. Επίσης, πρέπει να βγάλουμε και ορισμένα συμπεράσματα. Γιατί αυτά που κάνουν τώρα δεν ήρθαν από τον ουρανό. Παραδείγματος χάρη, με ποιο δικαίωμα τώρα στην Οικονομική Επιτροπή, αφού έχει απολευθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα προχωρήσουν? Γιατί άλλαξαν τον νόμο. Και άλλαξαν τον νόμο για να μπορεί να αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή που τον ελέγχει ο Δήμαρχος και να ακυρώνει και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ύστερα μιλάνε για δημοκρατία. Εδώ είναι η δημοκρατία. Να τι, οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο με αυτό. Αλλά το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων είναι γενικό. Εδώ, συνάδελφοι, έχουν βάλει για 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία του υπερταμείου, που πλειοψηφία έχουν πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Και έρχονται τώρα όλοι τους, τα ψήφισαν όλα αυτά, εκτός από εμάς. Τη Νέα Δημοκρατία που έκανε τον Καμπόσο, δεν τα ακύρωσε βέβαια, ούτε και τα ακυρώνει. Και έρχονται τώρα και σας λένε ότι κακώς πάμε για ιδιωτικοποίηση. Αυτά έχουν υπογράψει όλα αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν φωνάζει ο Μίσης και ο κόσμος φωνάζει, ανεξάρτητα τώρα τι ψήφισε αυτή, έλεγαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Όταν αποφασίσει ο λαός να αγωνιστεί, να παλέψει, να ενωθεί για τους εργαζόμενους, λέμε. Όχι για αυτούς που έχουν τις αμύθιτες περιουσίες και να βάλει σημάδι. Ποιος είναι ο αντίπαλος? Είναι αυτοί που έχουν την εξουσία. Την οικονομική πρώτα απ' όλα. Αυτοί που έχουν το 60-70% και είναι 500 εταιρείες και οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτοί που έχουν που είναι 10% στον παγκόσμιο πληθυσμό και έχουν πάνω από 80% του παγκόσμιου πλούτου που παράγεται. Αυτός είναι ο αντίπαλος. Μπορούμε, ναι, ενωμένοι και με καλό σημάδι, μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.
Χαιρετίζουμε και πάλι, μπράβο σας για την κινητοποίηση. Πρέπει να κινητοποιηθεί και όλος ο λαός και εμείς θα είμαστε στο πλάι σας. Γεια σας και ευχαριστώ.